Για τα τραπεζοκαθίσματα. Πρώτα, εμείς έχουμε δηλώσει ότι ξεκάθαρα ότι θα υποστηρίξουμε και τη μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, αλλά και την αύξηση τραπεζοκαθισμάτων, με τις προϋποθέσεις βέβαια ότι αυτά δεν χτυπάνε πάνω σε κανονιστικές αποφάσεις περιοχών και δεν εμποδίζουν προφανώς την κίνηση των πολιτών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Όπου λοιπόν διαφορετικά μπορούμε να δώσουμε χώρο, τον έχουμε δώσει και θα τον δώσουμε. Παράλληλα, τρέχει και το θέμα με τις εκτόσεις. Διαλέγουν δηλαδή τι από τα δύο. Βεβαίως. Μπαίνουν σε σελίδα του Δήμου, υποβάλλουν αιτήματα και παίρνουν τις εκτόσεις. Αυτοί βέβαια που είχαν υποβάλει στην πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης, λαμβάνουν την έκπτωση και τώρα, χωρίς να ξαναυποβάλλουν αίτημα. Να ξέρετε. Ό,τι αφορά την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αυτοί που είχαν κάνει αίτημα στην πρώτη φάση υγειονομικής κρίσης, εμείς δεχόμαστε και εκείνο το αίτημα και συνεχίζουμε να το υιοθετούμε και τώρα. Και βέβαια είμαστε ανοιχτοί για όποιος θέλει και τώρα να υποβάλει αίτηση. Στη σελίδα του Δήμου υπάρχει το ανάλογο link με την υποβολή της πρότασης αίτησης και μπορούν να ακολουθήσει κανονικά τη διαδικασία. Προφανώς στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας που αυτές προσφέρουν. Στο ιστορικό κέντρο, πότε θα δούμε την επέκταση αυτό που μου ζητήσει η καταστηματάρχη, από τον πίσω στον πίσω δρόμο? Και στο ιστορικό κέντρο θα υπάρχει πλέον η απόφαση και θα περάσει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά τις μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις λόγω COVID. Θα γίνουν και αυτή η απόφαση και θα ακολουθήσει πολύ πολύ γρήγορα. Σύντομα ο Νίκος θα καλέσει συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για να ληφθεί η απόφαση. Την εβδομάδα. Πότε Δήμαρχε αναμένει? Και στην Παναγία, στο Χρυσάζον, του Λιμανίου, θα έχει πάρει απόφαση ή πρέπει να πάρει το Δημοτικό Λιμνικό Ταμείο? Κοιτάξτε, η χερσαία ζώνη του λιμανιού έχει ένα διαφορετικό καθεστώς. Δεν βγαίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών η απόφαση. Βγαίνει σε συνεργασία Υπουργείων Ναυτιλίας και Οικονομικών. Παρ' όλα αυτά, όπως τα έχετε δει, εμείς έχουμε δώσει την ευελιξία και σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε δώσει επέκταση και αναμένουμε την τελική απόφαση. Εξυπηρετούμε λοιπόν τις ανάγκες των επαγγελματιών γενικότερα και στη χερσαία ζώνη του λιμανιού, αλλά και γενικότερα σε όλη την πόλη.